Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι των Scattered. Έχουμε φτάσει εσείως 28 Σεπτέμβρη και για δύο μέρες αναχωρούμε για τη Νέα Αρτάκη στην Εύβοια που ο Αντώνης είχε σπίτι εκεί. Το πρωί καθίσαμε με τη γιαγιά του Αντώνη και τα είπαμε. Ίδιος ο πατέρας του. Ίδιος! Αλλά η μύτη είναι... Έχει αλλάξει. Του Εγωπούλου. Έχει αλλάξει πολύ, ενώ πριν μικρός ήταν η σούλα ίδια. Η σούλα ίδια. Τώρα είναι ίδιος ο πατέρας του. Η μύτη είναι του παππού του Γιάννη. Αφού λοιπόν καθίσαμε με τη γιαγιά Πόπη και κάναμε το πρωινό μας, πήραμε το δρόμο για τις Αλικές ώστε να απολαύσουμε τη θάλασσα, μιας και ο καιρός, αν και τέλη Σεπτέμβρη, ήταν ιδανικός. Αλικές, δροσιά, Χαλκίδας. Αλικές, δροσιά, Χαλκίδας. Μέχρι πριν κάποια δευτερόλεπτα δεν ξέραμε πού είμαστε. Η αλήθεια είναι πως έχουμε έρθει στη θάλασσα. Αντώνη, πού θα ήμασταν τώρα? Σήμερα λοιπόν θα ήμασταν Ισλανδία, αλλά δεν είμαστε Ισλανδία, είμαστε στη μαγευτική Χαλκίδα και έχουμε έρθει λοιπόν στη Χαλκίδα, Αλικές, τουλάχιστον να περάσουμε λίγο την άδεια του Αντώνη και τις διακοπές στις δικές μου, έτσι λίγο με μπάνιο. Εντάξει, ναι. Αντώνη, πώς σου φαίνεται το μέρος? Μαγευτικό, κοιτάξτε εδώ, Δέα, κοιτάξτε εδώ, η θάλασσα είναι πιο ήρεμη από ποτέ, όπως μας είπε και ο ντόπιος. Αυτός είναι ο Νίκος. Σου λέω, έρχομαι εδώ 15 χρόνια, τέτοια θάλασσα. Δεν ξεκινάνε τα παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει. Η αλήθεια είναι ότι όντως τώρα θα ήμασταν στην Ισλανδία. Αλλά τι να κάνεις, με αυτά που έχουν συμβεί, δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιλογές. Και δεν συναχωριέμαι κιόλας. Οκ, χαθήκανε κάποια χρήματα των αεροπορικών εισιτηρίων. Οι αλλαγές προφανώς, όπως σημαίνει πάντα, ήταν πιο ακριβές από την ίδια την αξία και την τιμή των εισιτηρίων. Και εντάξει, να κάθεσαι τώρα να κλαις για τα λεφτά. Οκ, έγινε, τελείωσε. Χάσαμε κάποια χρηματάκια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα βάψουμε και μαύρα. Οπότε με τον Αντώνη, που έχει πάρει και αυτός άδεια από τη δουλειά του, προσπαθούμε να βρούμε όσα περισσότερα πράγματα γίνεται να κάνουμε, ώστε να διασκεδάσουμε λίγο τις διακοπές μας και να μην πούμε ότι όλος αυτός ο καιρός και ο διαθέσιμος χρόνος που έχουμε πάει στράφη. Ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει τώρα να πηγαίνουμε διμεράκια. Είμαστε από χθες εδώ στην Αρτάκη. Έχουμε έρθει λίγο πιο δίπλα, που είναι η Χαλκίδα, να κάνουμε μπάνιο. Πολύ όμορφη παραλία. Ηρεμία προφανώς, 28 Σεπτέμβρη περίπου, έχουμε ημερομηνία. Είναι πολύ ήρεμα. Σήμερα θα κάτσουμε να κάνουμε εδώ πέρα το μπάνιο μας, να διασκεδάσουμε λίγο και επιστρέφοντας στην Αθήνα να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Σας αφήνω τώρα και πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Τα νερά ήταν πολύ καθαρά, τουλάχιστον οπτικά, καθώς ξέρετε η περιοχή έχει πληγεί από τις πλημμύρες που συνέβησαν στα γύρω βουνά. Υπέροχη παραλία, αλήθεια είναι. Καθαρή, δροσερή. Εντάξει, και τέλος Σεπτέμβρη έχουμε. Καθαρή, δροσερή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή ως γνωστόν η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, τι καλύτερο να απολαύσουμε θαλασσινά, δίπλα στη θάλασσα και στην περίφημη για τα ταβερνάκια της παραλία της Νέας Αρτάκης. Αφήνουμε την καταπληκτική εδώ παραλία, φεύγουμε για Αρτάκη, να πάμε να φάμε και σιγά σιγά να γυρίσουμε για Αθήνα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Τώρα πάμε στην παραλία της Νέας Αρτάκης, που έχει τα καλύτερα και πιο γνωστά ουζάδικα κοντά στην Αθήνα. Είναι ουζάδικα ή ουζέρι, αυτή είναι η απορία. Και τα δύο. Έτσι. Λοιπόν, πού έχουμε έρθει? Λοιπόν, έχουμε έρθει στην παραλία της Νέας Αρτάκης. Ωραία. Σε ένα από τα ουζερί που για το οποίο είναι γνωστό η Νέα Αρτάκη. Σίγουρα θα έρθει για ούζο και θα το φας μαζί με χταπόδι σε τόρτα κάρνουνα. Σαγανάκια. Παντός τύπου. Παντός τύπου, ό,τι σαγανάκι υπάρχει. Οπότε και εμείς τώρα τι έχουμε παραγγείλει, τι παραγγείλαμε εμείς? Τώρα παραγγείλαμε γόνο, παραγγείλαμε γάβρο που είναι φρέσκος. Εδώ δεν υπάρχει καλυψημένο γάβρος. Παραγγείλαμε ένα πλοκάμι χταπόδι ψητό στα κάρνουνα. Και παραγγείλαμε και καλαμαράκι το κλασικό. Τέλεια, και όλα αυτά με αυτή τη θέα. Με αυτή τη θέα. Με το νερό, με τα. Και πατάτες. Και πατάτες. Οπότε τώρα περιμένουμε να φάμε, να ξεκινήσουν να έρθουν τα φαγητά, να φάμε
Και μετά επιστροφή στην Αθήνα. Και χωρίς να χρονοτριβούν εδώ οι υπεύθυνοι του καταστήματος, Πατατούλα και Γαύρος. Όσο για το φαγητό, εξαιρετικό. Καλαμαράκι φρεσκότατο. Χταπόδι, κάτι παραπάνω από μαλακό και εύγευστο. Όλα ήταν τέλεια. Και πολλά. Υπερβολικά πολλά. Αυτό τώρα το βίντεο θα τα δείξει στις ειδήσεις. Ήρθαν και οι λουκουμάδες στο τέλος και η καταστροφή ολοκληρώθηκε. Λουκουμάδες, σοκολάτα και παγωτό. Και τι θα κάνουμε αυτά? Δεν τα φάμε, δεν τα κάνουμε. Φτάνει όμως η ώρα που πρέπει να φύγουμε. Και ο δρόμος του γυρισμού, όταν περνάς όμορφα κάπου και χτίζεις όμορφες αναμνήσεις, δυσκολεύει. Η αλήθεια είναι πως η τελευταία φορά που υπέφερα από το φαγητό, δεν θυμάμαι καν πότε ήτανε, αλλά σήμερα εκεί στην Αρτάκη, στα Οζάδικα, μας πεθάνανε. Τώρα πάω, περιμένω λίγο τον Αντώνη να ανέβει πάνω να χαιρετήσει η υγειά του λίγο πιο πριβέ. Εγώ τη χαιρέτησα. Τελευταίο στάδιο, φεύγουμε από Αρτάκη και κατευθυνόμαστε προς Αθήνα, όπου και στην Αθήνα θα κάνουμε το κλείσιμο του βίντεο. Μέχρι τότε περιμένω τον Αντώνη και φύγαμε για Αθήνα. Μισό να χαμηλώσω λίγο τη μουσική για να ακούγουμε καλύτερα. Λοιπόν, άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του και να με τώρα. Ήρθε η ώρα να πάω κι εγώ για ύπνο, σαν καλό παιδί, και άλλη μια μέρα από τις διακοπές μου στην Ελλάδα να φτάσει στο τέλος της. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δείχτε το έμπρακτα, είτε αφήνοντας κάποιο like, είτε κάνοντας ένα σχόλιο, πείτε μας τι κάνετε. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και αν δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι, γραφτείτε, ναι, σας παροτρύνω να γραφτείτε και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Αυτά από μένα, αυτά από τις καλοκαιρινές μου διακοπές στην Ελλάδα και μέχρι το επόμενο βίντεο, εις το επανεδύν.